Να καλησπέρισω και τις δύο κυρίες. Καλησπέρα, Ανθή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νανά. Καλό μεσημέρι σε όλους σας και σε όλες. Από πού να ξεκινήσω τώρα. Θα ξεκινήσω από σένα, Νανά. Ναι. Και θα αφήσω την Ανθή για λίγο αργότερα, γιατί ξέρω ότι σε έχουμε διακόψει από μία υποχρέωση. Όχι ότι η Ανθή δεν έχει δουλειές. Απλά μας ζήτησες να είναι λιγάκι γρήγορη η επικοινωνία μας. Έχεις υπάρξει λοιπόν στο πλευρό και των δύο. Έχεις υπάρξει μάρτυρας, αν θέλεις, αυτής της συνεργασίας. Πες μας λιγάκι προς τα που κλείνεις. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για γεγονότα. Θα σας μιλήσω για αυτά τα οποία έζησα και είδα ως αυτόπτης μάρτυρας και για τις πληροφορίες που είχα δημοσιεύσει ως τηλεοπτικό ρεπορτάζ, διότι η πίκρα της Αργυρός Μπαρμπαρίγου, δίκη ή εντός εισαγωγικών η άδικη, δεν είχε αρχίσει με τα παιδιά, με τον Γιώργο Καραμέρο και τον Σπύρο Χαριτάτο, αλλά νομίζω ότι η πρόθεσή της ξεκινούσε από την τελευταία τηλεοπτική σεζόν πριν τα παιδιά συνεχίσουν την εκπομπή, όταν ήθελε να παρουσιάσει το MasterChef. Και τότε η διοίκηση του καναλιού έκρινε ότι δεν θα μπορούσε να την παρουσιάσει η Αργυρό. Αυτό σας το λέω ως δημοσιογράφος που έχω κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, εκείνο το καλοκαίρι πριν αρχίσει η εκπομπή, ξέρω ότι ο Χαριτάτος με τον Καραμέρο στήριξαν την Αργυρό Μπαρμπαρίγου για να μείνει στον Αντένα και να είναι δίπλα τους. Mm-hmm. Αυτό το ξέρω και το έχω διασταυρώσει και όσο με ξέρετε αν το τηλεοπτικό μου ρεπορτάζ είναι έγκυρο ή όχι, μπορείτε να το κρίνετε εσείς. Ξεκινάμε τη συνεργασία. Θα σας πω κάτι ότι εγώ την Αργυρό την Μπαρμπαρίγου την εκτιμώ πάρα πολύ. Ήταν μια γλυκύτατη κυρία, δεν βρέθηκε ποτέ, δεν συνυπήρχε ποτέ με τον Σπύρο και τον Γιώργο. Ερχόταν πάντα αφού ξεκινούσε η εκπομπή, άρα δεν υπήρχε επαφή μεταξύ τους. Γιατί χρονικά εμείς μπαίναμε στη σύσκεψη στις 8, στις 9 και εκείνη ερχόταν μετά για να βαφτεί. Ποτέ ο Σπύρος και ο Γιώργος όχι μόνο δεν είχαν μιλήσει υποτιμητικά για την Αργυρό, αλλά ο ίδιος ο Καραμέρος και ο Χαριτάτος με πήραν την παραμονή της γιορτής της για να ετοιμάσω ένα αποθεωτικό, όπως μου είπαν, βίντεο για την Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Ήτανε μετά από δική τους εντολή. Έφτιαξα ένα βίντεο το οποίο τα παιδιά μου παράγγειλαν γιατί μου είπαν ότι μόνο εγώ συναισθηματικά θα μπορούσα να αποδώσω την ευγνωμοσύνη που νιώθουν ότι υπάρχει η Αργυρό στην εκπομπή τους. Mm-hmm. Επίσης, ο Σπύρος, και τα λέω αυτά γιατί τα έζησα, φήμωνε πάρα πολύ όταν η κάμερα δεν ήταν πάνω στην Αργυρό. Ήθελε συνέχεια να είναι πρωταγωνίστρια. Εγώ σας λέω αυτά που είδα και αυτά που έζησα. Mm-hmm. Τώρα, εάν ξυπνούσε ο Σπύρος νωρίτερα το πρωί, πήγαινε πριν ανοίξει το κανάλι και έβαζε ζάχαρη αντί για αλάτι, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά όσον αφορά την παρουσία του Σπύρου, του Γιώργου, της Ανθής, τη δική μου, δεν συνυπήρχαμε ποτέ με την Αργυρό σε καμία σύσκεψη. Η Αργυρό είχε απόλυτη δυνατότητα δράσης στην εκπομπή. Ήθελαν τα παιδιά να κάνει ό,τι ήθελε η Αργυρό αυτό και όμως, ό,τι θεωρούσε καλύτερο. Αυτό όμως, Νανά μου, δεν δικαιολογείται και λιγάκι από το γεγονός ότι η Αργυρό είχε μια πολύ συγκεκριμένη στήλη. Ουσιαστικά ήταν μια αυτόνομη ενότητα μέσα σε μια εκπομπή ποικίλης ύλης με πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες, υποχρεώσεις και αντικείμενο που μπορούσε να το στήσει και μόνο. Δεν ήταν δηλαδή ανάγκη να βρίσκεται στην σύσκεψη της εκπομπής με τα υπόλοιπα μέλη. Να συμπληρώσω και κάτι σε αυτό που λέει η Ελεονόρα. Συγγνώμη, Νανά μου, εσύ ως αντισυντάκτρια δεν είχατε κάποια επαφή καθημερινή για το τι συνταγές θα κάνει, γιατί συνήθως μπορεί να έχει κάποιος μια ξεχωριστή ενότητα μέσα σε μια εκπομπή, όπως ξέρουμε όλοι, αλλά ενημερώνεται ο αρχισυντάκτης και οι παρουσιαστές. Τι θα κάνει ακριβώς. Μέχρι εκεί αυτή η ενημέρωση υπήρχε. Ποτέ δεν υπήρχε αντίδραση από τα παιδιά ή από την αρχισυντάκτρια. Όχι, μην κάνεις πατάτες πουρέ, κάνε κατσικάκι με μπανάνες. Και μέχρι εκεί ήταν αυτό που σας λέω τώρα. Θα σας πω επειδή έζησα τη μέρα που χάνουμε την Αργυρό. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί είναι εκεί. Δηλαδή το έζησα αυτό. Καταρχάς, παιδιά, εκείνη τη μέρα ζούμε με την αγωνία όλοι ότι η Αργυρό έχει τρακάρει. Ότι η Αργυρό κάτι έχει πάθει. Ο Στέλιος Αντωνιάδης, ο υπεύθυνος παραγωγής της εκπομπής, ήταν άρρωστος από την αγωνία.
Και εμένα μου τυχαίνει διπλό κακό, το οποίο το έχω γράψει και στο βιβλίο μου εγώ και ο ψυχίατρος, για να δείτε πόσο αγαπητή ήταν η Αργυρό στον κόσμο. Κύδευα τον αδερφό του πατέρα μου και να έχω πάει στο νεκροταφείο και να έχει σταματήσει η ψαλμωδία και να με ρωτάνε τι έγινε με την Αργυρό Μπαρμπαρίδου. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Ήταν, έλεγα, έλεος Θεέ μου, μπροστά στο νεκρό να έχουν σταματήσει όλοι και να με ρωτάνε τι ξέρω για την Αργυρό Μπαρμπαρίγου, διότι εξαφανίστηκε ένα πρωί χωρίς να ξέρουμε αν ζει. Η αγωνία λοιπόν των παιδιών ήταν μήπως τράκαρε. Χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα, Νανά, δηλαδή εξαφανίστηκε. Γιατί μέχρι στιγμής... Μιλάω ειλικρινά, εκείνη τη μέρα ήμουν στο πλατό. Ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που σας λέω, το έζησα εγώ ίδια. Δηλαδή, έπαιρνε ο Σπύρος και ο Γιώργος συνεχώς πληροφόρηση από το κοντρόλ αν φάνηκε Αργυρό, αν έχει ανοιχτό το κινητό της, εάν η Αργυρό έχει δώσει σημεία ζωής. Και να μου λέει και ο Σπύρος να μου γράφει πόκο η Αργυρό κάτι έπαθε στο δρόμο. Δηλαδή κάναμε όλη την εκπομπή, η Αρχή μπορεί να το θυμάται αυτό και να το επιβεβαιώσει, με τον δρόμο ότι η Αργυρό Μπαρμπαρίγου τράκαρε και την είναι στο νοσοκομείο. Δεν ξέραμε τι είχε συμβεί στην Αργυρό και κάναμε τους καραγκιόζηδες. Αυτό θα το παθαίναμε για οποιοδήποτε άνθρωπο, μέλος της ομάδας, μπρος ή πίσω της κάμερας, που δεν έδινε απάντηση στο κινητό του. Ναι, μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να κρατήσετε, γιατί εγώ θέλω πάνω απ' όλα να είμαι δίκαιη και θεωρώ ότι όταν θα ξεπεραστούν κάποια πράγματα θυμού, ίσως για την ιστορία αυτή του μικρού κόσμου που βρισκόμαστε, εξαιτίας του Σπύρου και του Γιώργου δώσανε μάχη να προβάλλουν την Αργυρό και βάλανε σε τρίτο πλάνο εμάς. Μάλιστα. Και μας το είχαν πει. Δεν ξέρω αν αυτό σας λέει τίποτα, αλλά το τρέιλερ που βγήκε και εδώ πάλι μπορεί να με διαψεύσει αντιβούλγαρη, όταν το καλοκαίρι βγήκανε και την παρουσίασαν στην εκπομπή, την παρουσίασαν ως την μεγάλη πρωταγωνίστρια της εκπομπής. Να μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σε αποδεσμεύσουμε. Να πάμε να ακούσουμε και την Ανθή Βούλγαρη, η οποία ξέρω ότι ταξιδεύει αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες ρεπορτάζ και την ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Ανθή μου. Παιδιά, δεν έχω να προσθέσω. Μάλλον έχω να πω αρκετά. Ό,τι είπε η Νανά με βρίσκει σύμφωνη. Να σας πω μόνο ότι την ημέρα που ψάχναμε την Αργυρό, ακόμα και ο στενός συνεργάτης δεν ήξερε πού είναι, ο οποίος πήγε να την πάρει. Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό, γιατί ακούω από το πρωί πάρα πολλά πάλι. Ο Σπύρος αποφάσισε να μιλήσει, γιατί η Αργυρό, καλός ή κακός, και δεν ξέρω γιατί αισθάνεται τόσο πικρία, βγήκε και είπε για καψόνια, βγήκε και είπε ότι αρρώστησε. Εγώ προσωπικά δεν έβλεπα κάτι τέτοιο στην εκπομπή. Η Αργυρό ερχόταν το πρωί με το χαμόγελό της, βαφότανε, έμπαινε στην κουζίνα της, δεν την ενοχλούσε ποτέ κανείς. Ίσα και ο Γιώργος και ο Σπύρος πηγαίνανε κοντά της, αν ήθελε κάτι Αργυρό, αν δεν ήθελε κάτι Αργυρό. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόση πικρία. Πάντως, αυτά που λένε οι φήμες, τέλος πάντων, γιατί κανείς μας δεν ήταν εκεί μπροστά, ότι μια τάκα του Σπύρου ήταν εκείνη που δημιούργησε όλο αυτό που μετά έγινε, που έφυγε τέλος πάντων η Αργυρό. Είναι δυνατό. Πόσες ατάκες έχουν υποθεί, ρε παιδιά, μεταξύ μας. Να σας πω κάτι. Είμαστε μια παρέα. Δουλεύουμε όλοι μαζί και εσείς το ξέρετε, είστε μια ομάδα πολλά χρόνια. Αλίμον, αν σφαζόμασταν έτσι με κάθε ατάκα. Παιδιά, ακόμα και μια ατάκα. Έβρε Ελεονόρα, μάλλον πει κάτι σε ένα συνεργάτη σου. Δηλαδή, αύριο πρέπει να βγει και να πει με αρρώστησε η Ελεονόρα. Αλίμονο, βρε παιδιά. Εντάξει, δουλειά είναι.